Και φεύγουμε γρήγορα να πάμε στον καθηγητή παθολογικής φυσιολογίας λοιμόξεων στο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Σίψα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Λοιπόν, κύριε καθηγητά, είμαστε ένα-δύο βήματα πριν να ανοίξουν τα πάντα πια. Δηλαδή, μας μένουν τώρα τα σχολεία τη Δευτέρα που έχει προαναγγελθεί. Κανονικά, οι υπόλοιπες βαθμίδες εννοώ, ακόμα και τα νηπιαγωγεία και οι βροχονηπιακοί σταθμοί και ο τουρισμός. Έχουμε αυτή τη στιγμή λόγο να ανησυχούμε. Και το λέω γιατί διάβασα και μια ανησυχητική ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουμε και πολύ, γιατί μπορεί να έρθει ένα νέο κύμα πιο νωρίς. Ισχύει αυτό? Έχουμε ένα λόγο να ανησυχούμε, κύριε οικονόμε, και αυτός ο λόγος είναι ο εφησυχασμός. Έχουμε πάρα πολύ λίγα κρούσματα. Έχουμε το δεύτερο καλύτερο δίκτυο σε όλη την Ευρώπη και υπάρχει ένας εφησυχασμός στην κοινωνία ότι τελειώσαμε. Δυστυχώς το παρατηρώ τον τελευταίο καιρό, όλο και αυξανόμενο αυτό, αλλά δυστυχώς δεν τελειώσαμε. Ο ιός είναι ακόμα εδώ και ο ιός μπορεί να γυρίσει απότομα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας είπε το αυτονόητο, αυτό που το ξέρουμε όλοι μας. Mm-hmm. Ότι αν παραβιάσουμε τους βασικούς κανόνες που είναι ο κανόνας της απόστασης, όλα όσα κερδίσαμε θα τα χάσουμε και τα χάσουμε ταχύτατα. Αυτά τα οποία γίνονται τώρα, δηλαδή οι συνοστισμοί στις πλατείες, σε κάποια κέντρα, σε κάποια μπαρ κλπ., θα δούμε τις επιπτώσεις σε δύο εβδομάδες. Ελπίζω να μην είναι άσχημες και ελπίζω να μην αναγκαστούμε το άνοιγμα της κοινωνίας το κάνουμε κλείσιμο. Γιατί επιταχύνουμε το άνοιγμα, γιατί μας το επιτρέπουν τα στοιχεία, τα τρέχοντα στοιχεία, αλλά μην τα χαλάσουμε. Γιατί αν τα χαλάσουμε θα έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μπορεί να δούμε και κλείσιμο μέσα στο καλοκαίρι, δηλαδή κάποιων τμήματων. Ανά πάσα στιγμή μπορούμε να δούμε δεύτερο κύμα. Εάν παραβιάσουμε τους κανόνες, θα σου πω μόνο ότι στη Γερμανία, επειδή είχαν παραβιάσει κανόνες σε κάποια σημεία, είχαν 150 κρούσματα ξαφνικά σε μία μέρα. Δηλαδή δεν είναι τόσο εύκολο. Μακάρι ήταν τόσο εύκολο, δεν είναι τόσο εύκολο. Πρέπει ο κανόνας της απόστασης να τηρείται. Ξέρω ότι είναι δύσκολο, ξέρω ότι όλοι μας θέλουμε να συναντηθούμε με τους αγαπημένους μας και τους φίλους μας, να μιλήσουμε, να αγκαλιαστούμε, αλλά μην το κάνουμε, γιατί θα έχουμε σημαντικό πρόβλημα το καλοκαίρι. Το θέμα είναι ότι δεν γνωρίζουμε ποια είναι τα πραγματικά κρούσματα. Εσείς έχετε μια εικόνα. Ανακοινώνεται από την αρμόδια επιτροπή 2, 3, 4, 5. Αυτά είναι αυτά που έχουμε καταγράψει. Τα πραγματικά κρούσματα στην κοινωνία πόσα μπορεί να είναι? Κοιτάξτε, ενδεχομένως να υπάρχουν και ασυμπτωματικοί άνθρωποι στην κοινωνία. Αυτό γνωρίζουμε, ότι για κάθε κρούσμα το οποίο καταγράφουμε υπάρχουν και ασυμπτωματικοί. Αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν ξέρουμε πόσο μεταδίδουν και δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των ασυμπτωματικών και σε ποιες ηλικιακές ομάδες. Mm. Νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε στον τρόπο καταγραφής που ήδη έχουμε, που είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα, οι νοσηλίες, οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι, και με τα στοιχεία αυτά να έχουμε την εικόνα της επιδημίας. Ναι, αλλά αυτό δημιουργεί εφησυχασμό. Γι' αυτό το ρωτάω, διότι όταν ακούς δύο, λες ρε παιδί μου, πρέπει να πιάσεις το τζόκερ για να πέσεις πάνω στο ένα από τα δύο. Άρα λες, έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Και αυτό σου δημιουργεί την αίσθηση της χαλάρωσης. Όλοι χαλαρώνουμε. Πιάνουμε τον εαυτό μας ξαφνικά να μην κάνει πράγματα που κάναμε μέχρι πριν από λίγες μέρες καθημερινά και κάθε ώρα. Με τα χέρια, με το ένα, με το άλλο. Έχουμε χαλαρώσει όλοι. Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά θα σας πω, σε κλειστές δομές που υπήρξε χαλάρωση, σε ορισμένες κλειστές δομές στην Ελλάδα, είδα τι έγινε. Ξαφνικά γεμίσαν οι δομές με ανθρώπους. Δηλαδή, ο ιός, εάν βρεθεί σε μια κλειστή περιοχή, λόγω χάρη σε ένα συναυτισμό, μπορεί να μεταδοθεί σαν πυρκαγιά. Δηλαδή, ο ένας άνθρωπος να μην μολύνει 2 ή 3, να μολύνει 10 ή 100. Και αυτοί άλλους 100. Δηλαδή, αυτό μπορεί να γίνει ταχύτατα μέσα σε ώρες, μέσα σε ημέρες. Επομένως, παρακαλώ να μην εφησυχάζουμε. Και μάλιστα να επεκταθεί και να εξαπλωθεί ανεξέλεγκτα, που δεν μπορεί να γίνει χνηλάτη στη συνέχεια, διότι βλέπαμε προχθές τις εικόνες στο Ψηρή, κύριε καθηγητά, και σκέφτεται κανείς ότι μέσα σε αυτό το χαμό που γινόταν εκεί, που ήταν ο ένας πάνω στον άλλον, κατά εκατοντάδες, ένα κρούσμα θα μπορούσε να γίνει η κόλαση, έτσι να χάσουμε το μέτρο παντού. Ακριβώς, και αυτό είναι στην Κορέα. Ένας άνθρωπος ο οποίος πήγε σε μια περιοχή με μπαράκια, καλή ώρα του Ψηρή, μόλις είναι 85. 85 μόλις είναι πολλούς άλλους και ξαφνικά η Νότιος Κορέα, η οποία ήταν το υπόδειγμα, ξαφνικά βρέθηκε να είναι το παράδειγμα προς αποφυγή. Γιατί αναγκαστήκαν να πάρουν ξανά μέτρα. Mm-hmm. Μπορεί να γίνει και αυτό σε εμάς και στην Ελλάδα. Τώρα, τι μπορεί να γίνει για να αρχίσει να ξαναμπαίνει σε αυτή την ιδέα ο κόσμος, κύριε καθηγητά? Μπορούμε να το μαζέψουμε το κλίμα αυτό? Πρέπει να γίνει μια καμπάνια ενδεχομένως? Να είσαστε εσείς εδώ να κάνετε εκπομπές κάθε μέρα? Τι πρέπει να κάνουμε? Θα επανέλθουμε και στην αρχή της επιδημίας, όπου μιλήσαμε για ατομική ευθύνη. Θα ξανάρθουμε στο ίδιο σημείο. Δυστυχώς πρέπει να ξαναπάμε στο κεφάλαιο ατομική ευθύνη, αφού πείσουμε τους πάντες ότι η επιδημία είναι εδώ. Η επιδημία μπορεί να μας καταστρέψει το καλοκαίρι, όχι μόνο σαν πλευρά δημόσια υγεία, mm-hmm. αλλά και πλευρά τουρισμού και οικονομία, και να προκαλέσει απέραντη δυστυχία στην Ελλάδα. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να επανέλθει ο καθένας
στο κεφάλαιο ατομική ευθύνη και να κάνει αυτό το οποίο πρέπει να κάνει. Ατομική ευθύνη αλλά και ελέγχους, κύριε καθηγητά. Διότι χθες είχαμε. Στον τουρισμό, με όλη αυτή την κουβέντα καταλήγουμε στον τουρισμό. Εμείς άντε να ελεγχόμαστε μεταξύ μας και να ο ένας να παρατηρεί τον άλλον, εν πάση περιπτώσει. Αλλά ωραία. Έρχονται εισαγόμενοι συμπολίτες. Χωρίς τεστ, χωρίς τίποτα. Και τα λοιπά. Από Ευρώπη και από άλλες χώρες του κόσμου. Τι κάνουμε σε αυτή την περίπτωση, κύριε καθηγητά? Εδώ έχουμε έναν έλεγχο στους τουρίστες, γιατί πρέπει να σας πω ότι ο τουρισμός είναι ένα ρίσκο, αλλά ελεγχόμενο ρίσκο, το οποίο το αναλαμβάνουμε και πρέπει να το αναλάβουμε για να μην καταστραφεί η οικονομία μας. Άρα λοιπόν έχουμε τουρίστες οι οποίοι θα έρχονται από συγκεκριμένες χώρες σε πρώτη φάση. Θα υπάρχει ένας διηγηματογητικός έλεγχος στο αεροδρόμιο. Στα αεροδρόμια θα υπάρχουν κανόνες και στις αεροπορικές εταιρείες. Και στο τέλος, εκεί που πηγαίνουν οι τουρίστες, θα υπάρχει ένα ολόκληρο δίκτυο. Το οποίο θα ελέγχει, δηλαδή γιατροί, κέντρα υγείας, γρήγορο τέστινγκ, ΕΟΔΗ, αεροδιακομιδές, νοσοκομεία κλπ. Λοιπόν, υπάρχει μια ολόκληρη, ένα ολόκληρο σχέδιο για αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχει μια οργάνωση. Για αυτούς, το οποίο δεν υπάρχει κανένα σχέδιο, είναι ο ανεξέλεκτος φωτισμός σε πλατείες, παραλίες, μπαρ κλπ. Εκεί τι να κάνουμε, εκεί, εάν γίνει ένα ατύχημα, δεν θα μπορούσαμε να το ελέγξουμε σε καμία περίπτωση. Όχι, αλλά πρέπει να υπάρχουν έλεγχοι, γιατί μου έλεγαν χθες φίλοι για τα λεωφορεία, για παράδειγμα, ότι ούτε οι μισοί δεν φόραγαν μάσκες. Μέσα στα λεωφορεία, που είναι υποχρεωτικό. Θα μου πεις, μπορεί να έχεις ένα ελεγχτή σε κάθε λεωφορείο. Όχι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει εκεί. Το να τσακώνομαστε μεταξύ μας μέσα στα λεωφορεία θα γίνει χειρότερο. Νομίζω πρέπει να το κάνουμε και αυτό. Δηλαδή, ο πολίτης ο οποίος θα δει τον διπλανό να παραβιάζει και εκθέτει και ο ίδιος σε κίνδυνο, πρέπει να κάνει παρατήρηση γι' αυτό στον διπλανό. Δηλαδή, πρέπει κανείς να μην είναι παραβιάζει κανένας και να είναι ήσυχος. Πρέπει να γίνονται και οι πολίτες να πάρουν, όταν λέω ατομική ευθύνη, να κοιτάνε και γύρω τους τι γίνεται. Δυστυχώς δεν μπορεί να παντού η αστυνομία. Πρέπει εμείς οι ίδιοι οι πολίτες να πάρουμε το θέμα στα χέρια μας. Δεν θέλουμε να τρομοκρατήσουμε κανέναν, αλλά νομίζω μερικές πολύ απλές καλές συνήθειες μπορούν να μας βοηθήσουν να κάνουμε ένα πάρα πολύ καλό καλοκαίρι. Με τα σχολεία, κύριε καθηγητά, έχετε κάποια ανησυχία στο πίσω μέρος του μυαλού σας? Ξέρουμε ότι ήταν ομόφωνη η απόφασή σας, 25-0 όπως λέμε. Υπάρχει όμως κάτι που σας προβληματίζει? Είναι το τελευταίο πράγμα που με προβληματίζει, πραγματικά σας το λέω. Στα σχολεία είναι ένα απόλυτα ελεγχόμενο περιβάλλον. Είναι μικρά παιδιά τα οποία δεν κινδυνεύουν, ενδεχομένως και να μην μεταδίδουν καν τόσο εύκολα. Και είναι η ιδανική μας ευκαιρία για να μάθουν όλη η εκπαιδευτική κοινότητα και ιδίως τα μικρά παιδιά στο φυσικό τους περιβάλλον που είναι το σχολείο να συμπεριφέρονται σωστά σε μια περίοδο επιδημίας. Πράγμα το οποίο θα είναι υπερβολικά πολύτιμο το φθινόπωρο που μας έρχεται. Επομένως, ήταν μια πολύ σωστή απόφαση, λέτε, τη στιγμή που έγινε. Γιατί πάντοτε αυτά έχουν να κάνουν με τα πρωτόκολλα και με τα βήματα που ακολουθείτε ως επιστημονική κοινότητα και επιτροπή. Έγινε μετά από μια ενδελεχή ανάλυση των επιδημιολογικών δεδομένων της Ελλάδος εκείνη τη στιγμή. Μόνο τότε πήραμε αυτή την απόφαση να κάνουμε αυτή την εισήγηση στην πολιτεία. Από αυτού έχω κάτι. Ναι. Τα ολοήμερα συζητήθηκαν, γιατί υπάρχουν διαμαρτυρίες από γονείς, εργαζόμενοι και οι δύο οι οποίοι λένε τι θα κάνουμε με το παιδί μας, δεδομένου δεν υπάρχει παππούς ή γιαγιά. Τελειώνει μια ώρα, τι θα το κάνεις? Ναι. Θα κάνεις. Με τα ολοήμερα τα συζητήσατε εσείς, κύριε Σύψα? Συζητήθηκε, αλλά είπαμε ότι σε πρώτη φάση τουλάχιστον καλύτερα να παραμείνουν κλειστά. Όμως ενδεχομένως να ξαναεκτιμηθεί το θέμα των ολοημέρων μαζί με την Υπουργό Παιδείας. Το ίδιο ισχύει και για τα αθλητικά κέντρα και για τα γυμναστήρια. Εκεί γιατί αυτό το αφήνετε τόσο πίσω, κύριε καθηγητά? Ξέρουμε από δημοσιεύσεις και από τη βιβλιογραφία ότι ένας άνθρωπος ο οποίος τρέχει και ο οποίος λαχανιάζει χωρίς βέβαια μάσκα, γιατί δεν μπορεί να τρέξει με μάσκα, εκπέμπει πάρα πολλά στα γονίδια στην ατμόσφαιρα. Άρα τα εκπέμπει σε ένα κλειστό χώρο και ενδεχομένως με ένα σύστημα κλιματισμού και σε όργανα τα οποία τα χρησιμοποιεί το ίδιο όργανο πολλοί άνθρωποι. Επίσης, μέσα στα αποδυτήρια και στα ντους κλπ. Επίσης, υπάρχει ένα περιβάλλον το οποίο ευνοεί τη διασπάρα του ιού. Παρ' όλα αυτά, ετοιμάζουμε πρωτόκολλα λειτουργία των γυμναστηρίων, αλλά θα σας πω την αλήθεια, δεν είναι η πρώτη προτεραιότητα. Έχουν γίνει αρκετά κιόλας υπαίθρια από αυτά, αλλά μας έλεγε χθες συνάδελφός σας, και θέλω να μας το πείτε κι εσείς αυτό, το θέμα με τους ανεμιστήρες. Ότι μπορεί, λέει, ένας ανεμιστήρας να είναι και χειρότερος σε σχέση με τον ιό. Για το πώς δηλαδή μπορεί γρήγορα να κυκλοφορήσει ο ιός με τον αέρα που ανακυκλώνει ο ανεμιστήρας. Ισχύει αυτό? Έχετε δίκιο, γιατί ο ανεμιστήρας μπορεί να πάρει τον αέρα, αν είναι κάτω από το ανεμιστήρα ένας άνθρωπος μολυσμένος, μπορεί να πάρει τα σταγονίδια αυτά του ανθρώπου και να μεταφέρει όχι σε 2 μέτρα που πηγαίνουν, σε 4 μέτρα ή σε 6 μέτρα. Και αυτό το έχουμε δει σε ένα εστιατόριο στην Κίνα που έχει γίνει από έναν ανεμιστήρα που ερκοντίζουν όμως. Άρα, ίσως ακριβώς οι ανεμιστήρες δεν είναι η καλύτερη δυνατή ιδέα, αν όμως είναι ψηλά, γιατί έχουμε βγάλει προδιαγραφές για το πώς πρέπει να είναι ο ανεμιστήρας. Αν είναι όμως ψηλά και λειτουργεί σύντομα στις προδιαγραφές μας, μπορεί να γίνει με ασφάλεια, αλλά το βασικότερο μέτρο για τον εξαερισμό, θα το ξαναπώ, είναι τα ανοιχτά παράθυρα. Στην Ελλάδα, δόξα τω Θεώ, έχουμε παράθυρα στα κτίρια μας.
τα ανοίγουμε να μπαίνει μέσα φρέσκος αέρας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και air condition, όπως είπαμε, σταθερή θερμοκρασία και λίγο ανοιχτό παράθυρο. Έτσι, και έλεγχος πάντα, καθαρισμός φίλτρων και τα σχετικά όπως τα έχουμε περιγράψει τόσο καιρό. Υπάρχει χώρα του κόσμου με μηδενικά κρούσματα. Ξέρω ότι η Βόρεια Κορέα που εκεί είναι ο παράδεισος, ο επίγειος, αλλά από τις υπόλοιπες, σε όλες τις υπόλοιπες χώρες υπάρχει μηδενικό περίπτωση χώρας με μηδέν κρούσματα. Τελευταία φορά που είδα το χάρτη, υπάρχουν τέτοιες χώρες, κυρίως μικρές χώρες, αλλά δεν ξέρω αν υπάρχει σωστή καταγραφή και διάγνωση. Επομένως, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος ότι είναι πραγματικά αυτά τα στοιχεία. Πάντως, δεν επηρεάζουν την παγκόσμια κίνηση του ιού. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σύψα. Καλή συνέχεια, ευχόμαστε και καλή σας μέρα.